σελίδα 382 και από το κεφάλαιο Κάπα. Σελίδα λοιπόν 382, βιβλίο Βασιλέων Β' και κεφάλαιο Κάπα. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήλθεν προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης ο γιος του Αμός και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει». Τότε έστρεψε το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη στον Κύριο λέγον: «Δέωμαι Κύριε, ενθυμήθη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαφθμόν μέγαν». Και πριν εξέλθει ο Ισαΐας εις την αυλήν την μεσαίαν, έγινε λόγος Κυρίου προς αυτόν λέγον: «Επίστρεψον και είπε προς τον Εζεκίαν τον ηγεμόνα του λαού μου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου. Ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ειδού εγώ θέλω σε ιατρεύσει και την τρίτη ημέραν θέλησα να δει στον οίκον του Κυρίου. Και θέλω προσθέσει εις τας ημέρα σου 15 έτη και θέλω ελευθερώσει εσέ και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην ένε και νεμού και ένε και εν του δούλου μου Δαβίδ». Και είπε ο Ισαΐας: «Λάβετε παλάθιν σήκον», και έλαβον και επέθεσαν αυτήν επί το έλκος και ανέλαβε την υγείαν αυτού. Και είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν: «Τι είναι το σημείο ότι ο Κύριος θέλει με ιατρεύσει και ότι θέλω αναβεί στον οίκον του Κυρίου την τρίτη ημέρα?» Και είπε ο Ισαΐας: «Τούτο θελινίστε εισέ το σημείο παρακυρίου ότι θέλει κάμι ο Κύριος το πράγμα το οποίο ελάλησε, να προχωρήσει η σκιά 10 βαθμούς ή να στραφεί 10 βαθμούς». Και απεκρίθη ο Εζεκίας: «Ελαφρόν πράγμα είναι να κατεβεί η σκιά 10 βαθμούς ουχή, αλλά στραφεί ο πίσω 10 βαθμούς σκιά». Και βόησε ο Ισαΐας ο προφήτης προς τον Κύριον και έστρεψε ο πίσω την σκιάν 10 βαθμούς δια των βαθμών τους οποίους κατέβει δια των βαθμών του Αχάζ, του Άχαζ. Κατ' εκείνον των καιρών Βεροδάχ Βαλαχάν, ο γιος του Βαλαδάν, βασιλεύς της Βαβυλώνος, έστειλεν επιστολάς και δώρον προς τον Εζεκίαν, διότι ήκουσεν ότι ηρώστησεν ο Εζεκίας. Και ικροάστη αυτούς ο Εζεκίας και έδειξεν εις αυτούς πάντα τον οίκον των πολυτίμων αυτού πραγμάτων, των άργυρων και των χρυσών, τα αρώματα και τα πολύτιμα μοίρα και όλη την αποθήκην αυτού και πάνω ότι ευρίσκεται εν της θησαυρής αυτού. Δεν είτο ουδέν εν το οίκο αυτού, ουδέ υποπάσαν την εξουσίαν αυτού το οποίον Εζεκίας δεν έδειξεν σε αυτούς. Τότε ήλθεν Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκία και είπε προς αυτόν: «Τι λέγουσουν οι άνθρωποι και πόθεν ήλθον προς σε?» Και είπε ο Εζεκίας: «Από γης Μακράς έρχονται, από Βαβυλώνος. Ουδέ είπεν τι είδον εν το οίκο σου?» Και απεκρίθη ο Εζεκίας: «Είδον παν ότι είναι εν το οίκο μου, δεν είναι ουδέν εν της θησαυρής μου, το οποίο δεν έδειξα εις αυτούς». Τότε είπε ο Ισαΐας προς τον Εζεκίαν: «Άκουσον το λόγον του Κυρίου, ιδού έρχονται οι μέρε και καθάς πάνω ότι είναι εν το οίκο σου και ότι οι πατέρες σου εναπεταμίευσαν μέχρι της ημέρας ταύτης, θέλει μετακομιστεί εις την Βαβυλώνα. Δε θέλει μείνει ουδέν», λέει Κύριος, «και εκ των ιών σου ή την εστέλουσιν εξέλθει από σου τους οποίους θέλεις γεννήσει, θέλουσι λάβει και θέλουσι γίνει ευνούχη εν το παλατείο του βασιλέως της Βαβυλώνος». Τότε είπε ο Εζεκίας προς τον Ισαΐαν: «Καλός είναι ο λόγος του Κυρίου τον οποίον ελάλησας. Είπε δε, δεν θέλει, είπεν έτη, δεν θέλει είστε ειρήνη και ασφάλεια εν τες ημέρες μου. Εδέλειπε πράξη του Εζεκίου και πάντα τα κατορθώματα αυτού και τίνει τρόπο έκαμε το υδροστάσιον και το υδραγωγείον και έφερε το ίδωρ εις την πόλη δια να είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο των χρονικών των βασιλέων του Ιούδα. Και εκοιμήθη ο Εζεκίας με τον πατέρων αυτών, ευασίλευσε δε ανταυτού Μανασής ο υιός αυτού». Ο Εζεκίας λοιπόν ένας άνθρωπος πραγματικά του Θεού. Ένας άνθρωπος που είχε βρει, αν μου επιτρέπετε και συγχωρέστε με γι' αυτό, τη μυστική συνταγή ενώπιον του Θεού για να απολαμβάνει όχι μόνο την παρουσία του Θεού, αλλά ούτε ακόμη μόνο την εύνοια του Θεού, αλλά και την απεριόριστη βοήθεια του Θεού, ώστε ό,τι αν πράττει, ο Θεός να τα ευωδώνει.
Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή μας να μας ευωδώνει ο Θεός σε ό,τι αν πράττουμε. Και ιδιαίτερα στα πνευματικά βεβαίως, αλλά όχι μόνο. Να μας ευωδώνει στα πνευματικά δηλαδή, στην παρουσία του Θεού, να έχουμε επίσκεψη Πνεύματος Αγίου. Με την οικογένειά μας, να σέβεται ο ένας τον άλλον, να μην υπάρχουν διχόνοιες, τσακωμοί. Και αυτό, αδερφοί, δεν γίνεται με ανθρώπινη ικανότητα, αλλά γίνεται μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ακόμη να μας ευωδώνει στο έργο μας το Θεό, ενώπιον του Θεού, στο έργο του Θεού. Να μας ευωδώνει, να μας χαρίζει καλή μαρτυρία. Να μας ευωδώνει και να μας χαρίζει καρπό. Και ο καρπός να φαίνεται. Να μας ευωδώνει στο να είμαστε δέντρο καλό. Γιατί το δέντρο το καλό θα έχει εξάποντος καλό καρπό. Να μας ευωδώνει στον αγώνα μας για τον αγιασμό μας. Γιατί ο αγιασμός είναι απαραίτητη προϋπόθεσης για να βλέπουμε στη ζωή μας το Θεό. Να καθαρίζει δηλαδή κάθε τι στη ζωή μας από επιθυμίες σάρκας, να μας καθαρίζει από επιθυμίες των οφθαλμών, να μας καθαρίζει την καρδιά, να μην έχει φθόνο, να μην έχει μίσος, να μην έχει πίκρα, ούτε καν ρίζα πικρίας που μολύνει πολλούς. Η ελάχιστη ρίζα πικρίας μολύνει πολλούς. Αλλά να καθαρίζει και το πνεύμα μας. Να έχουμε διαλογισμούς αγιασμού, καθαρότητος. Ιδίως, αδελφοί, στις έσχατες αυτές οι μέρες είναι απόλυτη ανάγκη. Γιατί οι καιροί είναι κακοί και γίνονται όλο και πιο δύσκολοι. Σε κάθε λεπτομέρεια και δραστηριότητα της ζωής μας. Λες και έχουν εξαπολυθεί, που έτσι είναι. Το λες τρόπος του λέγειν. Έχουν εξαπολυθεί οι δυνάμεις του σκότους να διαλύσουν οικογένειες, να διαλύσουν ψυχές, να διαλύσουν εκκλησίες. Επειδή ξέρει ο διάβολος και φρύτη γιατί λίγο καιρό έχει ακόμη. Γι' αυτό είναι απαραίτητο, αγαπημένα μου αδέλφια, να βρούμε τη συνταγή του να μας ευωδώνει ο Θεός. Αλλά πέραν της πνευματικής μας ζωής, χρειαζόμαστε να μας ευωδώνει ο Θεός και στη φυσική μας ζωή. Ας πούμε τα παιδιά στο σχολείο. Οι γονείς να είναι καλοί γονείς. Και εδώ θέλω να σας πάω σαν παρένθεση ένα μυστικό. Από βρέφους ο Τιμόθεος γνώριζε τα ιερά γράμματα. Το επαναλαμβάνω. Η γραφή λέει ότι από βρέφους ο Τιμόθεος γνώριζε τα ιερά γράμματα. Με αποτέλεσμα ο Τιμόθεος να είναι αυτός ο Τιμόθεος που ξέρουμε. Τον κάλεσε ο Θεός και τον χρησιμοποίησε. Στα παιδιά σας, από βρέφους θα τους διαβάζετε τη γραφή. Ο Λόγος του Θεού έχει δύναμη, μην πείτε είναι μικρό και δεν ξέρει, αλλά όσο μεγαλώνει ακόμη περισσότερο. Να διαβάζετε τη γραφή, να τους κηρύτετε, να τους ομολογείτε. Ο πατέρας έχει την ευθύνη αυτή. Να φωνάζει τα παιδιά του και να τους μιλάει το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να σταθείς τώρα αν δεν έχεις το Λόγο του Θεού. Θα μου πεις, στην εκκλησία τα παιδιά δεν ακούνε. Στην εκκλησία τα παιδιά ακούνε, αλλά στο σπίτι ακούνε καλύτερα. Όλοι μας ακούμε στην εκκλησία. Αλλά αν στο σπίτι δεν εργαστούμε, δεν εργαζόμαστε για την τροφή τιμένουσα η ζωή αιώνιων, η εκκλησία δεν φτάνει, αδελφοί. Και δεν φτάνει και στα μικρά παιδιά και στα μεγαλύτερα και στους μεγάλους. Δεν φτάνει. Γι' αυτό και η προτροπή πάντοτε του Αποστόλου Παύλου, αλλά του Χριστού σε εμάς σήμερα, είναι ταύτα εσύ μελέτα. Εσύ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι μέρημνες είναι τόσο πολύ μεγάλες που αντιμετωπίζουμε τώρα, που ο χρόνος είναι απόλυτα περιορισμένος, αλλά και όταν υπάρχει χρόνος, λόγω των μεριμνών, το τελευταίο που σκεφτόμαστε είναι να πάρουμε το Λόγο του Θεού στα χέρια μας.
Δεν φτάνει να προσεύχεσαι απαραίτητο, αναγκαίο. Δεν φτάνει. Πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το πιστεύουν. Να μην ασχολούμεθα με βιβλία και με βιβλιαρά και άλλα που μας κλέβει ο διάβολος το χρόνο με αυτά. Τα βιβλία και τα βιβλιαράκια θα σου δώσουν μία προσωρινή, πιθανόν, τις περισσότερες φορές όχι, μία προσωρινή αύξηση, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, έναν προσωρινό ενθουσιασμό, το οποίο όμως μόλις το κλείσει θα σβήσει. Άσε που θα σε φέρει και σε θέση να ονειρεύεσαι και να φαντάζεσαι καταστάσεις που ποτέ δεν θα έρθουν. Γιατί πολλές φορές διαβάζουμε για τις ευλογίες των άλλων, τις ζηλεύουμε και αντί να μιμηθούμε τον Χριστό, μιμούμεθα ανθρώπους. Αυτό το έχω περάσει, εκ πείρα σας λέω. Τα περισσότερα από όσα σας λέω, σας τα λέω από αυτά που έχει επιτρέψει ο Θεός να πάθω. Αλλά εκείνο το οποίο θα σου δώσει δύναμη είναι να μελετάς το Λόγο του Θεού. Και ανάγνωση, αλλά βασικά μελέτη. Μελέτη σημαίνει προσεύχομαι, παίρνω το Λόγο του Θεού στα χέρια μου και ζητάω από το Θεό να μου μιλήσει. Άλλο η συμμελέτη, που είναι πολύ καλό για να είμαστε μαζί, και άλλο η προσωπική σου μελέτη. Είναι και η προσωπική μελέτη, αδερφοί, δεν είναι πέντε λεφτάκια, όπως μου λέγε ένα παιδί. Διαβάζω τρία κεφάλαια την ημέρα, αδερφέ. Λέω, καλό είναι, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Δεν είναι να πάρουμε και να διαβάσουμε ένα ποίημα, τρία στιχάκια και τελειώσαμε. Να το μελετάμε το Λόγο του Θεού. Την ευθύνη αυτή την έχει ο πατέρας και για την οικογένεια, η μητέρα για τα παιδιά. Μην σπαταλάμε τις ώρες μας σε άχρηστες καταστάσεις. Για να μην πω και επιζήμιες, όπως είναι η τηλεόραση ή τα DVD ή τα τραγούδια ή οτιδήποτε άλλο. Μη σπαταλάμε, αυτό είναι, μας κλέβει το χρόνο, δεν εξαγοραζόμεθα τον καιρό. Μας κλέβει το χρόνο ο διάβολος. Πρέπει να βρούμε τη συνταγή, αδελφοί. Τη συνταγή της ευλογίας. Μου λέγε ένας αδελφός σήμερα που μιλάγαμε, το κοριτσάκι, δεν είναι παλιός, καινούριος αδελφός είναι. Το κοριτσάκι του ήταν δύσκολο. Και μου λέει, και του λέω, αδερφέ, έχει διορθωθεί πάρα πολύ. Μου λέει, να σου πω κάτι. Η διόρθωση μεγάλη ήρθε από τότε που του διάβασα τη γραφή. Έπειτα θα σας πω εγώ κάτι. Μέσα από τα παιδιά σας, εγώ βλέπω τους γονείς. Γιατί τα παιδιά μιμούνται τους γονείς. Αλλά και παίρνουν τα μηνύματα από τους γονείς. Όταν το παιδί έχει ευλογημένη πορεία, ο πατέρας και η μητέρα του την έχει δώσει. Ευχαριστώ το Θεό για αυτούς τους γονείς όταν βλέπω παιδιά μικρά που είναι κοντά στο Χριστό. Και προσεύχομαι ιδιαίτερα για τους γονείς όταν βλέπω παιδιά τα οποία είναι μακριά. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη πολλά πράγματα. Είναι αποτέλεσμα του πατέρα και ιδιαιτέρως της μάνας. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Στο γιο ιδιαιτέρως του πατέρα. Στην κόρη ιδιαιτέρως της μάνας. Και ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά, για να πάρουμε όλοι μας τις ευθύνες μας, αδελφοί. Να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Όπως η ευθύνη της Εκκλησίας είναι στον ποιμένα. Βλέπετε ότι στην Αποκάλυψη ο Κύριος απευθύνεται στο πρεσβυτέριο, στον ποιμένα απευθύνεται και τον ελέγχει. Και τον επαινεί, αλλά βασικά τον ελέγχει. Ο ποιμένας έχει τη μεγάλη ευθύνη. Όπως ο σύζυγος έχει τη μεγάλη ευθύνη. Βεβαίως υπάρχει η γυναίκα βοηθός, υπάρχει και το πρεσβυτέριο που είναι πολύ σημαντικό, συμβουλεύει. Αλλά η Εκκλησία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο ποιμένας έχει την ευθύνη, το πρεσβυτέριο συμβουλεύει και ο λαός αποδέχεται. Και έτσι είναι ένα η Εκκλησία. Όμως να μην μιλήσουμε τώρα για θέματα Εκκλησίας, να έρθουμε στο Λόγο του Θεού που είναι το μήνυμα σήμερα, η συνταγή της ευόδωσης. Πρέπει να βρούμε τη συνταγή. Και ο Εζεκίας τη βρήκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά. Θα είναι πολύ μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό? Ότι σε όλα αυτά ο Θεός ήταν μαζί του. Αυτό είναι το ζητούμενο.
ό,τι δυσκολία, ό,τι πρόβλημα, ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός να είναι μαζί μας. Και κάτι ακόμη τελευταίο. Μην αφήνετε ίχνος αμαρτίας μέσα στις σκηνές σας. Έτσι λέει γράφει στο σπίτι σας. Ίχνος αμαρτίας. Εάν δεν είναι μεγάλοι άλλοι και αντιστέκονται, και εσείς τουλάχιστον διαμαρτυρηθείτε, όπως λέει η Γραφή. Διεμαρτύρετο ο Πέτρος. Μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Σώθητε από τις γενεάς αυτής της διαστραμμένης. Οι καιροί είναι κακοί και δεν προέρχεται η κακία των καιρών από το Θεό, αλλά από το διάβολο και τους δικούς του, γιατί εξηγεί ο λόγος του Θεού. Θέλουν να έρθει καιροί κακοί, διότι οι άνθρωποι θα είναι μέσα στα έργα της σαρκός, μέσα στην αμαρτία. Εάν όμως αφήσουμε να μπει η αμαρτία μέσα στη σκηνή μας, θα βρει τον τρόπο να μπει ο διάβολος. Καμία υποχώρηση στην αμαρτία. Δεν είναι νομικισμός να ελέγχουμε, και μάλιστα μέσα στο σπίτι μας αποτόμως την αμαρτία. Δεν είναι αυστηρότης, είναι δικαιοσύνη Θεού. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Να μένουμε στο λόγο του Θεού. Καμία αποδοχή της ελάχιστης αμαρτίας στο σπίτι μας χωρίς τουλάχιστον διαμαρτυρία. Έντονη. Ο Εζεκίας έχει βρει τη συνταγή της ευλογίας. Τη βρήκε. Και πρέπει να τη βρούμε κι εμείς και πρέπει να τη διδάξουμε στις γυναίκες μας, στα παιδιά μας, την Εκκλησία, και η διδαχή αυτή γίνεται με το παράδειγμά μας. Δεν γίνουμε όλοι διδάσκαλοι. Κανείς μας δεν είναι διδάσκαλος, γιατί θα βρεθούμε σε μεγαλύτερη κατάκριση. Αλλά με το παράδειγμά μας και επιπλέον με την προτροπή μας και τη συμβουλή μας. Βεβαίως πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού. Εάν δεν έχουμε τη σωστή πνευματική ζωή, και εγώ το λέω σήμερα, τη σωστή πνευματική συνταγή, αδελφοί, δεν θα αντέξουμε στη συνέχεια. Και μπορεί να αντέξεις εσύ, δεν θα αντέξει η γυναίκα σου. Δεν θα αντέξει η γυναίκα σου. Και μπορεί να αντέξει η γυναίκα σου, δεν θα αντέξουν τα παιδιά σου. Και μπορεί να αντέξει η γυναίκα, δεν θα αντέξει ο άντρας σου. Τώρα πρέπει να είμαστε όλοι ένα. Ένα πρέπει να γίνουμε. Αυτή είναι η προσευχή του Χριστού. Κάντου σε ένα, πατέρα. Ένα μέσα στην Εκκλησία, ένα στην οικογένεια, ένα με το Χριστό. Και όταν λέω δεν θα αντέξουμε, όπως πριν ένα χρόνο περίπου μου το είχε πει ο Κύριος, αλλά δεν το είχα καταλάβει, είχα σκεφτεί πάρα πολλά. Και ακόμη δεν το έχω καταλάβει, όλο πιο, ένα χρόνο τώρα, 10 μήνες τώρα μου το εξηγεί. Σας το είχα πει κιόλας, όποιος αντέξει, εγώ νόμιζα τότε οικονομικά, εγώ νόμιζα, δεν είναι τίποτα. Τώρα κατάλαβα το, όποιος αντέξει έχει σχέση, όχι μόνο αυτό, κι άλλο θα δούμε. Έχει σχέση με τη στενή πύλη και την τεθλιμμένη οδό. Αν δεν έχεις τα κατάλληλα εφόδια, δεν μπορείς να ανέβεις στο βουνό. Δεν ανεβαίνεις στο βουνό. Και τα κατάλληλα εφόδια, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι πολλά και έτσι περίπλοκα και φανταστικά, αλλά και σούπερ πνευματικά. Δεν είναι. Είναι απλό το θέμα. Για να βλέπεις, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να βλέπεις να ενεργεί ο Θεός στη ζωή σου και να κάνει θαύματα. Να μεταβάλει καταστάσεις. Να ανατρέπει. Να ανατρέπει όλα αυτά τα οποία χτίζει ο διάβολος. Να γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου ο Χριστός. Να φέρνει στο φως το θέλημά του, το έργο του. Δεν είναι λοιπόν πράγματα σούπερ πνευματικά. Είναι απλά. Θυμάμαι η Χριστίνα όταν ήταν μικρή, τόσο απλά μου το έχει εξηγήσει. Λέει, να σου πω κάτι, μπαμπά, ήταν 12 χρονών, 13.
όταν διαβάζω το βράδυ τη γραφή μου, όλα πάνε καλά στη ζωή μου. Όταν σταματάω να μελετώ τη γραφή μου, όλα χαλάνε. Και αυτό μου το είχε πει τώρα, είναι 30 χρονών η Χριστίνα, ίσως και παραπάνω. Τι παραπάνω είναι, 34 είναι. Τότε μου το είχε πει όμως, πριν τόσα χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνουμε στο ταμείο μας. Και στο ταμείο μας εκεί, όχι να του λέμε κάνε αυτό του Κυρίου και κάνε εκείνο, να γινόμαστε κυρίαρχοι του Θεού. Αλλά να πηγαίνουμε ως ένοχοι. Με συντριβή καρδιάς και να ζητάμε από το Θεό, μίλησέ μας τι να κάνουμε. Πώς να περπατήσουμε. Ελευθέρωσέ μας από τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας. Δώσε μας σοφία και σύνεση. Θα πηγαίνουμε ζητώντας βοήθεια, όχι πηγαίνοντας να του λέμε τι να κάνει. Θα πηγαίνουμε να ρωτάμε τι να κάνουμε. Χωρίς τον Χριστό, και δεν το λέω εγώ αυτό, ο ίδιος ο Κύριος το είπε. Και ακούστε το και πιστέψτε το, γιατί είναι λόγος Θεού. Αν ευθεμού, λέει ο Χριστός, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Μην νομίζεις ότι θα καταφέρεις τίποτα. Ιδίως στις έσχατες ημέρες, αποτυχία έπεται. Πλήρης. Μόνο με τον Χριστό θα έχεις θρίαμβο στη ζωή σου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Η μόνη λύση είναι ο Χριστός. Και οι άνθρωποι έξω δεν το βλέπουνε, δεν το ξέρουνε, γι' αυτό κατρακυλάνε. Και δεν είναι κατρακυλάω οικονομικά, αφήστε το αυτό. Κατρακυλάνε σε όλα. Διαζύγια, τσακωμή, μίση, πάθη, αυτοκτονίες. Τελευταία, δεν ξέρω πώς το έχει φέρει έτσι ο Θεός, για να έρθω σε αυτόν ίσως. Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους και πολλούς δεν τους ήξερα καν. Ανθρώπους που έχουν δυσκολίες στα οικονομικά και ανθρώπους που έχουν μεγάλη ευθυχωρία στα οικονομικά. Ξέρετε ποιοι είναι οι πιο δυστυχισμένοι? Αυτοί που δεν έχουν καταλάβει τον Χριστό. Και μιλάμε για δυστυχία, για πόνο, για θλίψη, για απελπισία, για απόγνωση, για αυτοκτονικές τάσεις. Και έχουν του κόσμου τα λεφτά. Έχουν την άνεση, πισίνες, πω ό,τι έχουν. Δεν είναι, αδελφοί, η ευτυχία, η πορεία, τι έχεις, αλλά είναι τι παίρνεις. Το ξαναλέω, δεν είναι τι έχεις ή τι θέλεις να καταφέρεις, είναι τι θα σου δώσει αυτός. Αυτός είναι. Αυτός είναι που χορηγεί πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειον. Το οποίο προέρχεται από πάνω, από τον ουρανό. Από εκεί που δεν υπάρχει σκία μεταβολής, αλλά εκεί είναι το απρόσιτο φως που κατοικεί ο μόνος δεσπότης. Εκεί πρέπει να απευθυνθούμε. Αυτή λοιπόν είναι η συνταγή του Εζεκία και την ξαναδιαβάζω. Προσεκολήθη στον Κύριο. Και πώς προσκολάται κανένας στον Κύριο? Με το λόγο του Θεού και την προσευχή. Το ταμείο, αλλά και την οικογενειακή προσευχή. Δεν απομακρύνθη απόπισθεν αυτού. Δεν αφήνει τον διάβολο να τον πλανήσει, να τον δελεάσει, να του κατηγορήσει, να τον τρομοκρατήσει. Δεν φοβάται τίποτα. Και όλα αυτά γίνονται με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου δεν γίνεται δουλειά. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν απεμακρύνθη ποτέ, δεν έπεσε. Γιατί όταν έβλεπε τα δύσκολα και το στρίγμωγμα, πήγαινε στον Κύριο και έλεγε, λέει σε με, βοήθησέ με, χάνομαι. Δεν θα τον αφήσει ο Χριστός να βουλιάξει. Τρίτον, εφύλαξε τα σεντολάς του Θεού. Η πρόθεσή του είναι να περπατάει ακριβώς το θέλημα του Θεού. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά είναι η συνταγή που έφερε, που έφεραν, η συνταγή που έφερε, τα χαρακτηριστικά που έφεραν τον Εζεκία σε αυτή την ωραία θέση της ευόδωσης από το Θεό.
Βεβαίως ήρθε η δοκιμασία των Ασσυρίων, αλλά αυτός έμεινε πιστός, τον φοβήθηκε, κακοπέρασε, γιατί είναι άνθρωπος, ταλαιπωρήθηκε, τάχασε, έκανε λάθη, αλλά δεν απεμακρύνθηκε από τον Κύριο. Προσπάθησε να τον τρομοκρατήσει ο διάβολος και έφερε τον Σεναχηρή έξω από το σπίτι του, αλλά δεν απεμακρύνθηκε ποτέ από τον Κύριο. Και ό,τι έλεγε ο Λόγος του Θεού τότε, αυτό έπρατε. Έκανε Πάσχα που δεν είχε γίνει από την εποχή του Σολομώντα, λέει η Γραφή. Ακριβώς! Όχι έτσι πως θέλουν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να το κάνουν πιο ωραίο αυτό που έχει γράψει ο Θεός. Πιο ωραίο, αντί να κόχουμε κλάση του άρτου, πιο ωραίο είναι να το βάλουμε σε ένα ποτήρι, το κρασί να ρίξουμε και ψίχουλα μέσα. Πιο ωραίο δεν είναι? Όχι, όχι, πιο ωραίο είναι να κάνουμε μια όστια. Δεν είναι? Όχι, πιο ωραίο ακόμη είναι να κάνουμε κρακεράκια και βυσσινάδα. Μην τους δώσουμε κρασί και γίνουν αλκοολικοί, με την κοινωνία αλκοολικοί. Έχουν την τάση να τα κάνουν όλα πιο ωραία. Αλλά ο Εζεκίας έμενε ακριβώς στο Λόγο του Θεού. Και ο Θεός τον ελευθέρωσε με έναν άγγελο. Με έναν άγγελο. Πάει ο εχθρός. Σκεφτείτε αδελφοί, όταν σε εμάς ο Θεός δεν έστειλε άγγελο, αλλά τον ίδιο το Λόγο του Θεού. Τον ανεστημένο Χριστό Ιησού. Τον Υιόν του Θεού του Ζώντος. Γι' αυτό αδελφοί έχουμε μεγάλη ευθύνη. Και για τον εαυτό μας, και για τις γυναίκες μας, και για τους άντρες σας, και για τα παιδιά σας, και για τους αδελφούς μας. Αλλά και για τους ανθρώπους που μας φέρνει ο Χριστός κοντά. Να φροντίζουμε χωρίς να γινόμαστε δάσκαλοι και γνωρίσουμε κατάκριση στη ζωή μας από το Θεό, αλλά να ομολογούμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Όχι με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και το θέλει ο Θεός αυτό. Ζούμε έσχατες ημέρες και πρέπει η ζωή μας να είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Γιατί ο πειρασμός καραδοκεί, ο διάβολος γυρίζει γύρω γύρω. Να βρει έναν να καταπιεί ή δυνατόν και τους εκλεκτούς να πλανήσει. Και αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού δεν τα λέει για να μας φοβήσει, για να μας δώσει θάρρος, να μας δώσει χαρά. Γι' αυτό και λέει αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά πρέπει το αίτημά μας να είναι κατά το θέλημα του Θεού, όπως θα δούμε. Να λοιπόν που η Εζεκίας αρρώστησε έως θανάτου. Τώρα φωνάζει και τον Ισαΐα να προσευχηθεί να γίνει καλά και έρχεται ο Ισαΐας και αντί να του πει να προσευχηθούμε να σε θεραπεύσει ο Κύριος, του λέει ετοίμασε τα πραγματά σου γιατί τέλειωσε η ζωή σου. Εγώ περίμενα από σένα να άρχισε να προσευχηθείς να με θεραπεύσει ο Θεός και εσύ μου λες ο Κύριος μου είπε ότι θα πεθάνεις. Τέλειωσες. Για σκεφτείτε αδελφοί, ο Εζεκίας, πολλοί λέμε πολλές φορές ότι ο Θεός έβλεπε το μέλλον και θα τον έπαιρνε πιο γρήγορα. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι. Αυτά είναι συμπεράσματα ανθρώπινα που καλό είναι να μην τα χρησιμοποιούμε τα συμπεράσματα τα ανθρώπινα. Να βλέπουμε αυτά που λέει η Γραφή. Και η Γραφή γράφει τόσα όσα είναι αρκετά να ξέρουμε. Όσα μας χρειάζεται να ξέρουμε. Εγώ αν αρρωστήσω, ξέρετε τι θα κάνω. Ελάτε να προσευχηθείτε να με κάνει καλά ο Θεός. Το ίδιο έκανε και ο Εζεκίας. Άνθρωπος είναι. Και πήγε ο Ισαΐας και του λέει διάταξον περί του οίκου σου επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Και έφυγε. Για σκεφτείτε τώρα τον Εζεκία, τον άνθρωπο του Θεού. Γυρίζει λέει στο πλάι, αρχίζει και προσεύχεται, κράζει στο Θεό. Αλλά με παρησία. Και τι του λέει? Δέομαι Κύριε, θυμίσουμε πώς περπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία. Κοιτάξτε τι παρησία έχει. Πώς
περιεπάτησα ενώπιον σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιον σου. Θα μπορέσεις να κάνεις εσύ αυτή την προσευχή στη δυσκολία σου? Εγώ δεν μπορώ. Μπορώ. Όχι γιατί το πράττω, αλλά γιατί έχω το Χριστό που καθαρίζει με το αίμα του από κάθε αμαρτία, επειδή μετανοώ. Μπορώ αν μετανοώ. Αλλά είναι παρησία αυτή που συγκλονίζει το Θεό. Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι μου με παρησία, να ξέρετε ότι ο Κύριος σ' ακούει, και εφόσον σ' ακούει θα σου απαντήσει. Και λέει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, μην αποβάλλετε την παρησία σας ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Το πρόβλημα είναι να μην αποβάλλουμε την παρησία μας. Και η παρησία έρχεται πρώτον από τη γνώση του Λόγου του Θεού, δεύτερον από τη ζωή μας. Πολύ σημαντικό, η ζωή μου περιεπάτησα με καρδία τέλεια ενώπιον σου, λέει ο Εζεκίας. Έπραξα το αρεστό ενώπιον σου. Ξέρεις τι θα πει να προσεύχεσαι για το παιδί σου και να λες, λέω παραδείγματος χάρη, Κύριε, στη ζωή μου έπραξα το αρεστό ενώπιον σου. Με καρδία ευθεία και τέλεια. Σπλαχνίσουμε, λέει, σε εμευλόγησε το παιδί μου. Θα σε ακούσει ο Θεός. Τα πάσης βεβαιότητας. Αλλά αν δεν έχουμε παρησία, τι θα πούμε? Αν δεν έχουμε παρησία θα πούμε, Κύριε συγχώρεσέ με, όπως εγώ. Ελέησέ με, βοήθησέ με, αλλά δεν έχω τη συνταγή. Πρέπει πρώτα να ελευθερωθώ εγώ από τα λάθη μου και ύστερα να απευθυνθώ στον Κύριο να ακούσει την προσευχή μου. Μην αποβάλλετε την παρησία, γιατί αυτή έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Και η παρησία είναι θέμα, ξαναλέω, γνώσης του θελήματος του Θεού. Άρα ζητάω κατά το θέλημα του Θεού. Και δεύτερον, προσωπική ζωή. Ο αγιασμός μου. Πώς θα ακουστεί η προσευχή σου εάν δεν είσαι σε αυτό που θέλει ο Θεός, ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και αγιασμό? Όταν η καρδιά σου είναι γεμάτη πίκρα, φθόνο, ταλαιπωρία, αγωνία, αμαρτία, πώς θα πλησιάσεις το Θεό και θα σε ακούσει? Δεν θα σ' ακούσει. Απλούστατα, δεν θα σ' ακούσει. Όμως ο Ισαΐας έφυγε, ο Εζεκίας έκλαψε κλαθμόν μέγαν και πάει ο Κύριος στον Ισαΐα και του λέει, γύρνα πίσω, εγώ θα τον θεραπεύσω, να του πεις. Άμεση απάντηση. Αυτό θέλω, αδερφοί, σήμερα. Χριστέ μου, αυτό θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Τι να σας πω, εγώ αυτό θέλω. Θέλω την άμεση απάντηση. Δέκα βήματα έκανε, λίγο πιο έξω πήγε ο Ισαΐας. Και του λέει ο Θεός, Ισαΐα, γύρνα πίσω. Γυρίζει πίσω και του λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εκείνο που μας νοιάζει είναι τι λέει ο Θεός. Το τι λέει ο Εζεκίας καθόλου δεν με νοιάζει. Το τι λέει ο Ισαΐας καθόλου δεν με νοιάζει. Το τι λέει, λέει ο αδελφός ο Απόστολος Παύλος, εμένα, για μένα λέει το να ανακριθώ από εσάς είναι αστείο. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει, ούτε και να σας ανακρίνω. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι λέει ο Θεός. Μπορεί εσείς να λέτε τα καλύτερα ή τα χειρότερα λόγια. Μπορεί για σένα, να το πω αλλιώς, να λένε τα καλύτερα λόγια ή τα χειρότερα λόγια. Μη στενοχωριέσαι. Έχω ακούσει εγώ λόγια καλά. Έχω ακούσει λόγια εγώ κακά. Τα καλά θα σε κάνουν μπαλόνι, τα κακά θα σε κάνουν υποβρύχιο. Τίποτα. Εκείνο μας ενδιαφέρει μας να ακούμε τι λέει ο Χριστός. Μη σε νοιάζει τι λέει ο άνθρωπος. Ξέρεις, με κατηγόρησαν. Και λοιπόν, ο Κύριος να τους ευλογήσει. Ξέρεις, είπαν ότι είσαι ο καλύτερος. Και λοιπόν, ο Θεός να τους συγχωρήσει. Μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Έχεις να ακούσεις από ανθρώπους. Άνθρωποι είναι, λένε. Πρόσεξε εσύ να μιλες όμως. Αυτό να το προσέχουμε. Αλλά μη σε νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι. Και αλήθειες να λένε και ψέματα να λένε και καλά να λένε και λάθη να λένε, καθόλου μη σε νοιάζει. Έτσι λέει ο Παύλος.
Δεν με νοιάζει καθόλου, λένε. Δεν, είναι, το θεωρώ πολύ ασήμαντο να ανακριθώ από εσάς και να μου πείτε συγχαρητήρια, Παύλο. Ή να μου πείτε δεν τρέπεσαι τι έκανες εκεί. Καθόλου δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι, προσέξτε, τι θα πει ο Κύριος στο τέλος. Τότε που θα φανερώσει τα κρυφά του σκότους και θα αποκαλύψει τα μυστικά της καρδιάς. Τότε θα έρθει ο έλεγχος, ο έπαινος από τον Κύριο. Τότε θα έρθει ο έπαινος. Τότε θα ακουστεί το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Τώρα και να στο πει, δεν το ακούς. Δεν υπάρχει τώρα. Τότε θα έρθει ο έπαινος. Τώρα τι λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, μετανοείτε. Γιατί πλησίων είναι η βασιλεία των ουρανών. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Άμεση απάντηση ο Θεός. Το ξαναλέω. Αυτό είναι το αίτημα της ημέρας μου. Της ημέρας μας, αδερφοί. Κύριε, φέρε μας αυτή την παρησία της γνώσης του θελήματός σου και του αγιασμού, ώστε οι απαντήσεις σου να είναι άμεσες. Ούτω λέει ο Κύριος ο Θεός. Άκουσα την προσευχή σου. Πω, πω. Εάν ζητώμεν κατά το θέλημα αυτού μας ακούει, και αν μας ακούει, εξάπαντος θα απαντήσει. Άκουσα την προσευχή σου, αλλά είδα και τα δάκρυά σου. Εγώ θα σε γιατρέψω. Την τρίτη μέρα από σήμερα θα ανέβεις στον οίκον του Κυρίου. Θα γίνεις τελείως καλά. Και λέει ο Ισαΐας, πώς θα το καταλάβω, ο Εζεκίας, πώς θα καταλάβω αυτό. Δώσε μου ένα σημείο, Κύριε. Και ο Θεός βοηθάει για να αυξηθεί η πίστη μας. Τουλάχιστον τότε βοήθαγε με σημεία. Σήμερα βοηθάει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί όταν έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, τότε έρχεται η δικαιοσύνη του Θεού και το έργο της δικαιοσύνης είναι η ειρήνη. Και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης είναι ησυχία και ασφάλεια. Άρα για να έρθει η δικαιοσύνη του Θεού πρέπει να μετανοήσεις, να ζητήσεις το αίμα του Χριστού και να πληστείς με Πνεύμα Άγιο. Αν δεν πληστείς με Πνεύμα Άγιο, μην περιμένεις πολλά πράγματα. Και του λέει τι σημείο να σου δώσω, λέει ο Ισαΐας, να σου πω εγώ. Η σκιά του ήλιου σε αυτό το ηλιακό ρολόι που έφτιαξε ο Άχας, να ανεβεί 10 βαθμούς ή να κατέβει, τι θέλεις. Σκέφτεται ο Εζεκίας. Το να ανεβεί είναι εύκολο. Να κατέβει είναι το δύσκολο. Και κατέβηκε. Και πίστεψε και θεραπεύθηκε. Αλλά το περίεργο είναι που του λέει στην πληγή αυτή, ποιος ξέρει τι πληγή θα είχε ανίατο. Καρκίνος ήτανε. Ποιος ξέρει τι πληγή θα είχε που είχε ανοίξει το σώμα του. Πήρε μια καλάθι σίκων, λάβετε παλάθιν σίκων, αρμαθιά σίκα, βάλτε το λέει πάνω στην πληγή και θα γίνει καλά. Και έγινε καλά. Και διαδόθηκε σε όλη την οικουμένη. Να γιατί πιστεύω εγώ, λάθος το συμπέρασμά μου, απλώς το λέω, ότι αυτό το κάνει ο Θεός για να δοξάσει το όνομά του. Γιατί βρήκε δούλο που η κραυγή του ακούγεται. Και ο Θεός ενδιαφέρεται για τη δόξα του. Και τη δόξα του δεν τη δίνει σε κανέναν. Ναι. Και δοξάστηκε το όνομα του Κυρίου. Πω, πω, θεραπεύθηκε από ανίατη ασθένεια. Ο Εζεκίας, ο Κύριος τον θεράπευσε. Και μάλιστα με λίγα σίκα. Αν είναι δυνατόν με τα σίκα. Ο Κύριος τον θεράπευσε. Εκεί όμως ο Εζεκίας περηφανεύτηκε. Επήρθη η καρδία αυτού, λέει η Γραφή. Και ακόμη λέει ότι ο Θεός επέτρεψε και έστειλε πρεσβευτές ο βασιλιάς της Βαβυλώνος για να ερευνήσουν περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη. Ο Θεός όμως εγκατέλειπε αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν ώστε να γνωρίσει πάντα εν τη καρδία αυτού. Εκείνη τη στιγμή απομακρύνθηκε η χάρη του Θεού που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, να εξετάζετε μήπως υστερείτε της από της χάριτος του Θεού.
και ο Θεός να μας φυλάει, να μην αποσύρει τη χάρη του ο Θεός και μένει γυμνός ο άνθρωπος και αρχίζει ανθρώπινες ενέργειες. Η χάρη του Θεού φεύγει είτε γιατί ο Θεός το της παίρνει, είτε γιατί ο άνθρωπος φεύγει από τη χάρη του Θεού. Και ο άνθρωπος φεύγει από τη χάρη του Θεού είτε επειδή περηφανεύεται, γιατί στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός, στους περηφάνους αντιτάσσεται, είτε γιατί απομακρύνεται από το έλεος του Χριστού και προσπαθεί μόνος του να καταφέρει τα πράγματα. Τσακώνεται, φωνάζει, αγριεύει και προσπαθεί μόνος του. Αγωνίζεται, χρησιμοποιεί πονηριές, χάνει τη χάρη του Θεού. Και απεμακρύνει τη χάρη του Θεού. Και όταν ήρθανε οι πρέσβεις και του είπανε πες μας για το θαύμα, ο Εζεκίας αντί να δώσει τη δόξα στο Θεό λέει λάτε να σας δείξω τα πλούτη μου. Πρόσεξε αδερφέ μου, μην καμαρώνεις για αυτά που σου χάρισε ο Θεός. Τα πλούτη σου μπορεί να είναι υλικά, μπορεί να είναι πνευματικά, μπορεί να είναι ένα σπίτι, μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο, μπορεί να είναι ένα χάρισμα. Μην καμαρώνεις αδερφέ, μην το επιδεικνύεις, μην το φανερώνεις, μην το αποκαλύπτεις. Κρύψου καλύτερα και δώσε τη δόξα στο Θεό. Και δεν υπήρχε λέει τίποτα που ήταν δικό του και δεν το έδειξε. Όλα τα έδειξε. Και λέγε δικά μου είναι αυτά. Να και το χρυσάφι μου, να είναι και το ασήμι μου, να είναι και η λίθη πολύτιμη, να είναι και τα στεφάνια μου, όλα, κοίτα τι έχω. Όλα αυτά είναι δικά μου. Γιατί απέσυρε τη χάρη του ο Θεός. Έχασε την ταπείνωσή του. Έχασε τη χάρη του Θεού. Το μόνο που έχουμε να δείξουμε, αδερφοί μου αγαπημένοι, είναι το Χριστό στη ζωή μας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Μην λες ότι έχεις κάτι χωρίς να το έλαβες. Ό,τι έχουμε το έχουμε λάβει. Μην το δείχνεις σαν να μην το έλαβες και να το βρήκες μόνος σου. Τίποτα. Είσαι όμορφη κοπέλα, μη στολίζεσαι πολύ για να δείξεις την ομορφιά σου. Μην ξεγυμνώνεσαι για να δείξεις τα πλούσια κάλλη σου. Είσαι μορφωμένος, μην κάνεις τον έξυπνο πολύ. Είσαι δυνατός, μην δείχνεις τα μπράτσα σου. Είσαι προφήτης, μην κακοκορεύεσαι για το χάρισμά σου. Είσαι ευαγγελιστής, μην δείχνεις ότι από μένα κοίτα πως σώθηκαν. Κανένας δεν σώθηκε από σένα. Το Χριστό σωθήκαμε όλοι. Μην καυχόμεθα σε τίποτα. Μην δείχνουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να δείξουμε στους ανθρώπους είναι η κακομοιριά μας. Μόνο την κακομοιριά σου μπορείς να δείξεις στους ανθρώπους. Τίποτα άλλο. Μόνο την κακομοιριά σου. Και η κακομοιριά φαίνεται με πολλούς τρόπους. Με ασέβεια, με προκλητικότητα, με γελάκια. Μπορείς να δείξεις την ασέβειά σου με κάθε τρόπο, αλλά δεν θα γίνει καλό σε σένα. Δεν θα σου γίνει καλό. Το καλό θα σου γίνει μόνο όταν δείχνεις τον Χριστό. Μόνο όταν λες ο Θεός με ελέησε. Ο Θεός είναι αυτός στη ζωή μου που τα έκανε όλα. Για σκεφτείτε αδερφοί να πει κάποιος, κοίτα τι καλός πατέρας είμαι. Πολύ καλός. Κοίτα παιδιά καλά που έχω. Τα χάσεις όλα. Μορφωμένα παιδιά, άστα βρε αδερφέ. Όμορφα παιδιά, ομορφός εγώ είμαι. Όλοι όμορφοι είναι. Τι είναι αυτά, τι ανοησίες είναι αυτά. Ο Θεός να μας φυλάει. Κακομοιριά έχουμε αδερφοί εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτό το μόνο που μπορούμε να δείξουμε είναι το Χριστό στη ζωή μας. Μόνο το Χριστό. Όταν έφυγαν τον πλησιάζει ο Ισαΐας. Του λέει τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Λέει από μακριά ήρθανε. Και τι κάνανε. Λέει τους έδειξα όλα τα υπάρχοντά μου. Την πάτησες Εζεκία. Την πάτησες εσύ. Ναι εσύ την πάτησες που είχες την καλή συνταγή. Τα χάσες όλα. Τώρα δεν σου αφήσουν τίποτα. Αυτοί θα έρθουν να στα πάρουν όλα. Και λέει η Γραφή και τότε εταπεινώθη. Να λοιπόν και το καλό
Ένας άνθρωπος που μέσα, μόλις κάνει το λάθος και το διαπιστώσει, λέει έκανα λάθος, συγγνώμη Κύριε, ελέησε. Ταπεινώθηκε στο Θεό και ο Θεός τον ελέησε. Του λέει καλά όλα αυτά που σου είπα, ότι θα έρθουν, θα πάρουν τα υπάρχοντά σου, θα πάρουν τα παιδιά σου για ευνούχους, θα πάρουν τις γυναίκες σου για δούλες. Όλα αυτά δεν θα γίνουν στα χρόνια σου, αλλά θα γίνουν στα χρόνια εκείνων που δεν θα ταπεινωθούν σαν και σένα. Εσύ γλίτωσες γιατί ταπεινώθηκες. Και αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα, πιστεύω αδελφοί αγαπητοί, από το Θεό. Εκείνο που έχει σημασία είναι να γλιτώσουμε αδελφοί από όλα αυτά τα κακά. Να γλιτώσουμε, να σωθούμε, να αντέξουμε για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη χάσουμε τη χάρη του Θεού. Ταπεινώσου αδελφέ, ταπεινώθητη υπό την κρατεάν χείραν του Θεού και Αυτός θα σε υψώσει. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Πας ο υψώνων εαυτών, ταπεινωθήσετε. Πας ο ταπεινώνων εαυτών, υψωθήσετε. Αμήν. Ο Θεός να μας βοηθήσει. Αλληλούια. Να ψάλλουμε έναν ύμνο και πίσω τα κοριτσάκια σας παρακαλώ πολύ να μην ξανακαθίσετε εκεί, εδώ καθόμαστε, γιατί όλο